Προσήλθε όπως, εντάξει, προσήλθε όπως περιμέναμε οι κατηγορημένοι. Περιμέναμε όλοι, πραγματικά σας το λέω, όπως και εσείς, έτσι και εγώ, έτσι και η Ιωάννα, να ακούσουμε την εξήγηση της φράσης «Εσύ, Ιωάννα, ξέρεις». Αυτό περιμέναμε όλοι, όπως και εσείς. Ο εισαγγελέας το ρώτησε. Το ρώτησε και το δικαστήριο. Και η απάντηση της κατηγορουμένης ήταν αυτή που ήδη ξέραμε, ότι θεωρούσε ότι κινδυνεύει η υποτιθέμενη σχέση της με τον 40χρονο, με τον οποίο η Ιωάννα, όπως είπε και ο ίδιος στην κατάθεσή του, αλλά και η Ιωάννα, δεν είχαν βρεθεί ποτέ. Προσπάθησε, μαθαίνοντας κατά την γνώμη μου, αν θέλετε, ένα αφήγημα, να πάει κόντρα στους ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι ήρθαν και κατέθεσαν, ότι δήθεν το καυστικό υγρό το οποίο χρησιμοποίησε ήταν λίγο. Και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά 400-500 ml. Όταν όλοι οι ειδικοί, και μιλάω για ειδικούς ιατροδικαστές, γιατρούς, καθηγητές πανεπιστημίου, οι γιατροί της Ιωάννας, οι αστυνομικοί, μιλάνε για μία ποσότητα σχεδόν 2 λίτρα. Άρα λοιπόν δεν έχει μείνει, και μετά την απολογία της κατηγορημένης, κανένα, μα κανένα σκοτεινό σημείο σε αυτή την υπόθεση, και ήταν πρόθεσή της να αφαιρέσει τη ζωή της Ιωάννας. Έτσι ξεκίνησε.